Έκανα αυτό. Το σκεφτόμουν μερικές μέρες, είπα πως δεν θα το κάνω. Τελικά το έκανα. Πήγα στα τζάμπο. Γεια σας, παιδιά μου. Θέλω να με πιστέψετε, δεν φταίω εγώ. Κάποιος άλλος φταίει. Πήγα στα τζάμπο. Έχουν βγάλει καλοκαιρινά πράγματα, έχουν βγάλει κάτι πράγματα που έχουν σχέση με χειροτεχνίες και ζωγραφική και τέτοια. Και πήρα μερικά πράγματα. Πήρα πολλά πράγματα. Girl, don't do it. It's not worth it. I'm not gonna do it, girl. Just thinking about it. I'm not gonna do it. Θέλετε να το πάμε ανακατηγορία ή θέλετε να το πάμε ένα πράγμα που πιάνω? Μ' αρέσει που ρώτησα. Δεν είμαι τόσο αφοσιωμένη στην ποιότητα αυτού του καναλιού για να το κάνω και ανακατηγορία, οπότε ας μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, ρούχα. Πήρα ρούχα. Γιατί έχει φέρει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που δεν το περίμενα. Την αλήθεια μου θα την πω. Κοιτάξτε αυτό το ρόμπερ! Κοιτάξτε αυτό το ρόμπερ! Έτσι θα πάει. Αυτή την μπλούζα, την οποία άμα τη φορέσω εγώ μου είναι πιο πολύ μπουστάκι, αλλά μου άρεσε το πλάι της. Wifey. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. Crop top. Crop top. 3,99. Αυτό έπρεπε να φορέσω σήμερα. Μερικές φορές δεν σκέφτομαι, αλλά δεν τα έχω πλύνει. Απίστευτο χρώμα και σχέδιο και τα πάντα. Για να το δούμε. Μπορείτε να φανταστείτε. Καλά, αυτό ταιριάζει και με μπλούζα από μέσα. Όλα τα καλά κομμάτια τα βρήκα. Τα πήρα. Και μετά πήρα δύο πιτζάμες. Μία είναι αυτή. Είναι ροζ με δαντελίτσα άσπρη. Έτσι γλυκούλα. Δεν ξέρω τι. Και πήρα και αυτή που είναι μαύρη και έχει μία πολύ μικρή δαντελίτσα. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η δαντελίτσα. Έχει και το σορτσάκι. Μαγιό, ναι, ναι. Πήρα μαγιό από τα τζάμπο. Είναι λίγο σαν αθλητικό, σαγρέ, μπροστά δένει με κορδόνι και έχει ετικέτα φέτα καρπούζι. Και από κάτω είναι πάλι το ίδιο υλικό, το λίγο γκοφρέ. Και στα πλάγια έχει τα πιτσι πιτσι. Εν τω μεταξύ πήρα παντόφλες. Δεν είχε το νούμερό μου. Για κάποιο λόγο, στα τζάμπο, οι γυναικείες παντόφλες ξεκινάνε από 37. Οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε? Και στις παιδικές που έχει το δικό μου νούμερο, που είναι 35-36, δεν μου αρέσουν τα σχέδια. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε όμως την άποψή σας για κάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχει αυτά τα κοχυλάκια, τα οποία δεν με χαλάνε, αλλά μήπως θα ήταν πιο ωραίο χωρίς τα κοχυλάκια, να είναι μόνο αυτό το ύφασμα που είναι ξεφτισμένο εδώ. Πείτε μου λίγο πώς θα το προτιμούσατε. Επίσης, έχει φέρει κάτι απίστευτα νεσεσέρ καλοκαιρινά. Νομίζω μόνο 3 ήταν τα σχέδια που μ' άρεσαν, όλα τα υπόλοιπα δεν μ' άρεσαν, ήταν χάλια. Αλλά αυτά τα 3, πήρα ένα από τα 3, δεν πήρα και τα 3. Αυτό ήταν... Κοιτάξτε το πόσο ωραίο είναι και σκεφτείτε πόσο ακριβά θα το παίρνατε από ένα άλλο εναλλακτικό μαγαζί. Και έχει πάρα πολύ χώρο. Α, δεν το έχω ανοίξει. Έχει χώρο μέσα. Τελικά χωρίς να το θέλω το πήγα ανακατηγορία. Λοιπόν, πήρα αυτή την καρύδα που είναι αληθινή καρύδα, πιστεύω και θέλω να πιστεύω, και έχει μέσα κερί. Προσπάθησα πάρα πολύ ώρα να καταλάβω αν είναι αληθινή καρύδα ή όχι και είμαι 90% σίγουρη πως είναι αληθινή καρύδα. Λέει πως είναι αληθινή καρύδα. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν είναι φανταστικό. Είχε σε διάφορα σχέδια, γιατί εννοείται όλες οι καρύδες δεν είναι ίδιες, δεν είναι φτιαγμένο από καλούπι. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα, το κορνίζα, την κορνίζα, η οποία επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ. Έλα λίγο να βγάλουμε το... Αυτό το γύρω όλο μοιάζει σαν λίγο χαλασμένο, σαν λίγο φθαρμένο. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο.
γιατί σκοπεύω να το παίξω ακριβώς ζωγράφος, αυτό που νομίζατε, αυτή τη βλακεία που νομίζατε ότι θα κάνω, θα την κάνω και αν πετύχει θα σας δείξω πώς να το κάνετε κι εσείς. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ φθηνά, οπότε και κάτι χάλια να κάνεις, στη μαμά σου θα αρέσει. Οπότε το πασάρεις προς τα εκεί. Πήρα pack of 3, δεν ξέρω γιατί έκατσα έτσι, pack of 3 που είναι 3 καμβάδες πάνελ. Πάνελ καμβάς για ζωγραφική. Δεν είναι η καλύτερη ποιότητα, αλλά είναι η καλύτερη τιμή για άτομα που δεν το πολύ έχουν και θέλουν να το δοκιμάσουν ή θέλουν να κάνουν πως το έχουν. Επίσης πήρα αυτό το μπλοκ ζωγραφικής, το οποίο είναι για ακουαρέλα. Τώρα που κάνω και bullet journaling, το έχω δει πάρα πολύ καλλιτέχνης και είχαμε και καραντίνα, οπότε δεν είχα τι να κάνω. Και ανακάλυψα μία πτυχή του εαυτού μου που δεν έπρεπε να ανακαλύψω για το καλό όλων μας. Λοιπόν, αν ασχολείστε με bullet journaling ή με scrapbooking ή με οτιδήποτε χειροτεχνίες, πηγαίνετε και τσεκάρετε αυτά τα οποία είναι ουσιαστικά φύλλα χειροτεχνίας και έχει διάφορα σχέδια και έχει το κάθε σχέδιο μία σελίδα με glitter και μία matte. Το ίδιο σχέδιο ακριβώς. Και έχει και, πώς λέγονται αυτά, φύλλα, αστέρια και το matte. Εμένα το matte με ενδιέφερε απ' όλα. Αυτά είναι ωραία τα φύλλα. Καλά, πίνικες, κοιτάξτε λίγο. Και αυτό, και αυτό. Εντάξει, αυτά δεν με τρελαίνουνε. Και αυτοί οι φοίνικες είναι ωραίοι. Αν ασχολείστε με αυτά θα σας αρέσει πάρα πολύ. Επίσης πήγα και πήρα αυτό. Σας είπα, το πήρα θερμά. Εγώ θα γίνω ζωγράφος. Πήρα και ακριλικά χρώματα. Κάντε το σταυρό σας, κάντε το σταυρό σας. Πήρα εξτρά πινέλα, ποτέ δεν ξέρεις. Πήρα νερό μπογιές. Πήρα ένα διαβήτη γιατί κατέστρεψα τον προηγούμενο που είχα. Μη ρωτάτε. Πήρα washi tape, γιατί ήθελα τη μία από τις δύο. Αυτή. Και δύο set για το bullet journal. Το ένα είναι μαρκαδωράκια, ξέρετε αυτά τα τριγωνικά, σε αυτά τα χρώματα. Ξέρω πως έχω άπειρα, θα με βρίσετε, αλλά ήθελα κι άλλα. Αυτά δεν είχα αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτά είναι μαρκαδόρι με γκλίτερ. Δεν είχα. Είναι σαν να είμαι 7 χρονών και προσπαθώ να πείσω τη μαμά μου να μου αγοράσει κάτι. Γιατί τέτοιο δεν έχω. Συγκεκριμένο το έχω. Αχ, τι ωραία χρώματα. Λοιπόν, κοιτάξτε τα λίγο. Είναι όλα παστέλα από χρώσεις. Θα χρησιμοποιήσω αυτό. Αυτά είναι. Να σας πω όμως ότι παρατήρησα, δεν έχει το μελάνι glitter. Έχει glitter εδώ πέρα το, η βλακεία, το πινέλο, πώς λέγεται. Το βλέπετε. Πραγματικά απογοητεύτηκα λίγο. Αλλά θέλω να μαζέψω όλα τα καινούργια μου στυλό, τα καινούργια μου πράγματα, τα πάντα και να πάω να ανοίξω το τετράδιο, το bullet journal και να φτιάξω πράγματα, δεν ξέρω, και επίσης θέλω να μου πείτε καμιά ιδέα. Γι' αυτό χρειάζομαι ιδέες, έχω κι εγώ, αλλά θέλω ιδέες, πείτε μου. Θα σας έχω από κάτω το Instagram μου να πάτε να με ακολουθήσετε, να δείτε όλες τις βλακίες που κάνω όλη τη μέρα. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να πατήσετε subscribe και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.